Στον Τζακίρι. Καλώς τον. Τι κάνετε. Μια χαρά. Ναι. Δεν ταινιάρα δηλαδή. Έτσι λένε. Ο μόνος όμως. Αλλά ένας. Προσοχή. Ένας. Ποιο είναι αυτό είπαμε. Είναι το στο γραφείο των καθηγητών. Στο γραφείο των καθηγητών. Ναι. Ταινιάρα στα κόκαλά μου το νιώθω. Πρέπει να του Σκορτσέζε. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν καταλαβαίνω κανένα από τα δύο ταινιάρες. Αλλά... εντάξει, πρέπει να βλέπονται. Κάτι πρέπει να δούμε όμως κιόλας. Ναι, σωστά. Α, μπράβο, πάρ' το έτσι. Άσε, γιατί το έχουμε δει τελευταία. Μπορούσες να δεις το κινούμενα σχέδια, πώς το λέτε αυτό. Άστο, γιατί τελευταία έγινε μια μεγάλη προσπάθεια μετά τον Μπαρμπαχάιμερ να μας κόψουν το σινεμά, ότι έβγαινε ήταν άστα να πάνε. Αλλά... εντάξει, θα πάμε. Όσο πάει με το Χριστούγεννα θα γίνονται καλά. Παλιά, τώρα ξεκινούσανε, αλλά τώρα τα βγάζουν για καλοκαίρι τα καινούργια. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω με τον κόσμο ότι όσοι έχουν βγάλει ανακοίνωση σχετική ΑΕΚ, όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας του ekfc.gr μπορούν να παραλάβουν τα εισιτήρια τους στην Ελλάδα και στη Γαλλία την Παρασκευή 20-10 και το Σάββατο 21-10 από τις 12-24 από το κτίριο της Παπαρίνα στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου. Την ημέρα του αγώνα από το Meeting Point για τους φιλάδες της ΑΕΚ στη Μασσαλία από τις 2 στις 4. Αυτά μπορούν να μπουν στο ekfc.gr αλλά και στα site και στο sportpavlefm.gr και να τα δουν για να έχουν πλήρη ενημέρωση, να διαβάσουν ακριβώς λεπτομέρειες, να ξέρουν ποια είναι και τα Meeting Point, γιατί εγώ λέω τώρα στο Meeting Point, αλλά αν δεν πεις να δεις που είναι, θα έχεις πρόβλημα. Βέβαια θα πρέπει να πάνε πρώτα στη Μασσαλία για να το βρουν. Ναι. Αυτά ξαναλέω είναι για τα εισιτήρια που έχουν πάρει από την πλατφόρμα του ekfc.gr, έτσι πώς έχουν προμηθευτεί. Περισσότερο από 3.000 αναμένεται να είναι στη Γαλλία, σίγουρα. Δεν ξέρω πώς έχουν πάρει και με τους Γάλλους, γιατί είναι πολλοί που θα φιλοξενηθούν από φίλους τους Γάλλους στα πέταλα, είτε το ένα είτε το άλλο. Υπάρχει και ένα προγραμματισμένο, νομίζω έτσι ξέρετε, μάζεμα, ψήσιμο και τέτοια που κάνουν οι οπαδοί Τετάρτη βράδυ, μια μέρα πριν το παιχνίδι μεταξύ των Μαρσιγκέζων και των φίλων της ΑΕΚ. Οι οποίοι Μαρσιγκέζοι έχουν κάνει και ειδική αναφορά στην αστυνομία σχετικά με αυτό το ματς, για τα μέτρα ασφαλείας, δεν χρειάζεται τόσο αυξημένο σε με άλλες ομάδες, γιατί φίλεξαν με φίλες μας και τέτοια. Πότε θα είναι κοντά οι δύο ομάδες? Γιατί αρχικά ήταν οι μεγάλες συγκρούσεις της δεκαετίας στην 80-90, πότε ήτανε? Κοίταξε, τότε επιταπή. Ναι, είχαμε παίξει επιταπή το 88-89, τότε που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Μετά έξω τη Δυνάμο Δρέζης και έπαιξε με την Μασέγ μετά. Ναι. Εκεί είχε χνωρίσει την ήττα η ΑΕΚ. Εκεί είχε γίνει σφαγή δράμα, είχε γίνει βασικά με τον Ταπί. Είχε γίνει σφαγή δράμα, είχαν βάλει κόμμα με τον Τζιμ Πατίκα. Mm. Και το ακύρωσαν για φάουλ που έδωσε νωρίτερα πάνω στον Πατίκα. Να μην όρθιος ο Πατίκας. Ναι. Και σκόραρε. Το έκανε το φάουλ μετά ο Κόνς και αν δεν κάνω λάθος και πήγε δοκάρι μπάλα. Μάλιστα. Είχαμε λίγο μούτσα και χάσαμε 2-0 εκεί και εδώ σβηστά. Είχε γίνει κακομοίρα εδώ η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι εκεί άρχισε η λατρεία εντός εικών των Μασεγέζων για την original ας πούμε και για αδελφοποίηση. Γιατί είχαμε δει την κερκίδα και τον σκεπαστή και το πώς είχε λυσάκι ο κόσμος και πόσο ωραία έδρα είχε κάνει και από τότε συλλοξεκίνησε. Βέβαια η αδελφοποίηση ήταν λίγο πιο δυνατά μεταξύ διακατέρωθεν όπως καταλαβαίνετε τον συγκεκριμένο κλαπ πάντως δεν είναι ξεχνό όλο τον κόσμο της Μασέη. Ναι, ναι. Είναι με τους συμπηγή 84 τέλος πάντων. Ναι. Τους ούλτρας. Όπως και να έχει με τα χρόνια αυτό δυνάμωσε πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρεις ήταν μια αδελφοποίηση η οποία κάθε χρόνο σχεδόν μετά είχε κατέρωθεν επισκέψεις. Με ποιες άλλες κερκίδες έχει? Η αδελφοποίηση είναι της ΣΑΕΚ ή της 21? Της original είναι. Της original, οκ. Εντάξει, original, φαντάζομαι ότι θα γίνει και όμορφο το κλίμα και μεταξύ των ομάδων ελαίων των σχέσεων και των οπαδών, έτσι. Ναι. Βγάζουν αυτοί πανό κατά καιρούς και έχουν μια κερκίδα. Ναι, έχουν άστα να πάνε. Όποτε παίζουν στο βελοντρόμο ελληνική ομάδα εννοείται τον Τίνο και την Όμα με το πέταλο. Βγάζουν ένα μεγάλο τέτοιο. Με τον Ολυμπιακό είχαν βγάλει ένα στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο η ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ είχαν βγάλει ένα πολύ μεγάλο ΑΕΚ, τεράστιο, με πολλές σημαίες της οργάνωσης των οπαδών της ΑΕΚ. Όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, κρέμασαν πανί συγχαρητήρια αδέλφια μας για το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ για το Double, τώρα που πήρε η ΑΕΚ. Για τον Μιχάλη του Σχολμένου είχαν πανί στη Μασσαλία για τη μνήμη του. Είναι πολύ πολύ μαζί ρε παιδί μου, είναι πολλά χρόνια ξαναλέω και έχουν πάει και ταξίδια μαζί άσχετα με ΑΕΚ Μασέγγι ας πούμε. Έχουν πάει μαζί με να παίζει Μασέγγι εξωτερικό με την Ίντερ ξέρω εγώ. Ναι. Έχουν πάει και Φιλτσάκ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι. Mm-hmm. Έχουν πάει και Φιλτσάκ. Έχει παίξει ΑΕΚ, καλά εντάξει όταν έχει παίξει ΑΕΚ στη Γαλλία 100 φορές έχουν πάει και αυτοί που λέω λόγος και στο Ζήκο είχαν πάει με το Μονακό Μασέγγι
και είχε πάει και κόσμο στη ΣΑΕΚ για να δει το Ζήκο και ταυτόχρονα να συναντηθούν με τα αδελφία τους από την πλευρά των οπαδών της ΜΑΣΕΚ. Και πάλι έλεγα, Τσαρά, είναι μια φιλία και μια αδελφοποίηση που έχει χτιστεί και σου ξαναλέω έχει πολύ μεγάλη ισχύ ακόμα. Δηλαδή, τελευταία φορά που ήταν, καλά, οι Αγγλίες πηγαίνουν συχνά στη Μασσαλία, είχαν έρθει 80 φίλοι της ΜΑΣΕΚ, δεν είναι μικρός αριθμός όπως καταλαβαίνετε, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός στο 0-0. Στα play-off 0-0 είχε. Ναι, ναι. Νομίζω 0-0. Ναι, ναι, αυτό το μάτι είχαν έρθει. Που είχε εκανονικό ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια 80 φίλοι της Μαρσέη που φιλοξενήθηκαν δύο μέρες εδώ, κάναν πάρτι, πήγαν στο πέταλο, περάσαν καλά τέλος πάντων και γνώρισαν τον έγκυπτο της ΑΕΚ επί της ουσίας, γιατί δεν είχαν έρθει. Και είναι και ένα ιστορικό γεγονός, έτσι, ότι η Μαρσέη έγινε μια ομάδα που θα μπει, έχει μπει στο προηγούμενο και μπαίνει και στο καινούριο. Όπως ο Άγιαξ. Ναι. Και ο Άγιαξ είχε μπει στο προηγούμενο Νέας Φιλαδέλφιας γήπεδο και μπήκε και στο καινούριο. Ναι, είναι από αυτές. Μπράιτον δεν θα μπορούσε να εξάπαιξε Ευρώπη. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά εντάξει, αυτό θα τύχει και άλλες φορές. Δηλαδή έχει παίξει πολλά παιχνίδια στο παλιό Ιάκ. Δεν είναι ότι... ναι, έχει παίξει πάρα πολλά εννοείται και στην Ευρώπη. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε το γήπεδο. Γι' αυτό το λέω ότι αυτές τις ιστορικές στιγμές είναι να τις σημαδεύεις λίγο-λίγο. Βέβαια η Μασέκ τότε δεν παίζονταν έτσι. Δύσκολη με Παπέν, με Ντεσάμ, με. Εντάξει, τις Παναγίες θα μάθει το πει. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, συνεχίζουμε να λέμε για το, τώρα για το μάτι με την Αστέρα, θυμίζω 4 ώρα την Κυριακή, επαναλαμβάνω ότι μεμονωμένοι και η μετακίνηση επιτρέπεται, όχι οργανωμένοι, για φίλους που μου έχουν στείλει γιατί μας απογόρευσαν ενώ πήγαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ακριβώς το ίδιο ίσχυε και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, δεν θέλω να πηγαίνουμε πούλμαν εκεί η αστυνομία, είναι πασφανές, θέλω να πηγαίνουμε με τα μάξια του μεμονωμένα γιατί είναι και πιο ελεγχόμενο η κατάσταση και μπορούν και πιο εύκολα να αντιδράσουν αν υπάρξει κάτι το κακό ομιγέννητο. Ο coach δεν μπορεί να υπολογίζει δεδομένα για τον Γιαρκατσίνοβιτς. Περιμένουμε σήμερα να ενημερωθούμε αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα ή είναι εκεί στις 10 με 15 μέρες που έλεγαν οι Σέρβοι. Προφανέστατα για αριστερά θα παντρέψει, αλλά δεν θα υπάρχει μια αλλαγή θέση, όπως το έλεγα και χθες, αφού ο Τσούμπερ προπονείται κανονικότατα μεταξύ Τσούμπερ και Αραούχο. Και στο backup στη θέση του Τσούμπερ θα είναι ο Ζήμι. Δεν έχει πρόβλημα πλέον ξένο μια, γιατί δυστυχώς οι δύο είναι στα pitch και ο Ιβάη Γκαρσία δηλαδή. Αλλά και ο Πισάρο. Ναι. Οπότε δεν θα είναι στην αποστολή, αλλά θα έχει πρόβλημα και να αφήσει κάποιον εκτός ο coach από τους ξένους, γιατί ξέρεις έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή την άλλη φορά είχε υποχρεωθεί να αφήσει τον Μουχαμάτι για να μπει ο Ζήμι. Αυτά γίνονται γιατί δεν μπορεί να έχει πάνω από 5 ξένους στην αποστολή. Να πάω όλα. Ο Σιδηρόπουλος φυρίζει το μάτς. Ναι, Ισάκ, νομίζω τα είπα όλα. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Και αν πάλι κάτι θέλεις, εδώ είμαστε. Ναι, καλά, εννοείται.